Αυτό δεν ήταν ένας ευλαβής στοχασμός περί προσευχής. Ήταν μια παρατήρηση που αφορά τη δομή της ανθρώπινης συνείδησης, όπως την ξέρουμε. Και η δομή της ανθρώπινης συνείδησης αυτής είναι αναφορική, αλλά με έναν οντολογικό τρόπο. Αναφορική δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος λαμβάνει πληροφορίες απλώς απ' έξω και τις χρησιμοποιεί. Αναφορική σημαίνει ότι έχει να κάνει πάντοτε η ύπαρξή του με μια άλλη συνείδηση με την οποία πλουτίζεται η δική μου συνείδηση. Δηλαδή, ουσιαστικά, με έναν άλλο τρόπο είναι αυτό που είπε ο Νίτσε, ότι η αλήθεια αρχίζει με δύο. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η αλήθεια, όπως έλεγε ο Ηράκλειτος, είναι κάτι στο οποίο μετέχουμε. Γιατί αλλιώς ψευδόμεθα, λέει, αν ιδιάσουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια διαδικασία η αλήθεια, η οποία αφορά το κοινόν είναι. Αυτό είναι το πολύ σοβαρό το οποίο τίθεται εδώ. Και βέβαια η προσευχή είναι μια πολύ χαρακτηριστική εκδήλωση του ανθρώπου του που αισθάνεται την ατέλειά του διαφορετικά. Δηλαδή, αν δούμε τη συνείδηση γνωσιολογικά του ανθρώπου, έτσι, θα πούμε ότι είναι μια τέλεια διαδικασία γνώσης. Όσο είναι έγινε να υπάρχει, θα την αναλύσουμε όπως ο Αριστοτέλης ή όπως ο Τζον Λοκ. Και θα πούμε ότι έτσι ενεργείται η ανθρώπινη κατανόηση ή κάπως αλλιώς. Τα αισθητήρια έτσι, ή όπως ο Καντ θα πούμε, κατηγορίες προηγουμένως, οι οποίες υπάρχουν, οι απριόρι κλπ, η γνώση κλπ, αποστέλειο. Αυτό το πράγμα αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος υπάρχει και καταλαβαίνει τον εαυτό του και τον κόσμο και επίσης πώς κινείται υπαρξιακά. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου, το ότι η αλήθεια είναι υπό συζήτηση, δηλαδή ανακαλύπτεται από κοινού και αφορά ένα κοινόν είναι. Αλλιώς είναι ψεύδος. Αυτό λέει ο Ηράκλειτος και με άλλο τρόπο αυτό λέγανε και άλλοι φιλόσοφοι. Και σας είπα τον Κάντ, ας πούμε, μια παράδειγμα. Αυτό το πράγμα στην τεχνητή νοημοσύνη σήμερα δεν είναι τελείως σκοτεινό, θα πω, ας πούμε. Και εδώ ακριβώς τίθεται το ερώτημα του σε ποιο γένος οντολογικό βρισκόμαστε πια μετά από όλο αυτό το έτσι και ποιος ακριβώς ορίζει και με ποια κριτήρια πλέον το ανθρώπινο. Μα είναι η ελευθερία. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι η ουσία του ανθρώπου είναι η ελευθερία. Δηλαδή είναι η ελευθερία ενός αυτοπροσδιορισμού, ο οποίος είναι πάντοτε πραγματικά απρόσμενος. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορούμε να το θέσουμε εκ των προτέρων. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποτέ γιατί ένας άνθρωπος κάνει αυτό το οποίο κάνει ή τι θα κάνει τελικά. Αυτό είναι η ελευθερία. Δηλαδή ενώ ένα ρομπότ ξέρεις τι θα κάνει και ξέρεις πώς θα κάνει αυτό που θα κάνει. Τώρα βέβαια τι θα το θέμα, υπάρχει δυνατότητα το ρομπότ να επιλέξει. Εάν επιλέξει, θα επιλέξει πάλι μέσα από μεταβλητές, τις οποίες ορίζει κάποιος άλλος. Ποτέ η ελευθερία του ρομπότ της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα είναι απόλυτη. Απόλυτη σημαίνει παντελώς απροϋπόθετη. Απόλυτη σημαίνει απολελειμμένη εντελώς, παντελώς από οποιαδήποτε δυνατότητα προσδιορισμού εκ των προτέρων. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνει τον άνθρωπο άγιο ή επικίνδυνο. Και στην πραγματικότητα με την ίδια δύναμη, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, που γίνεται κανείς Άγιος, με την ίδια δύναμη κατεβαίνει στον Άδη. Και δεν υπάρχει πίσω από αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να έρθει ποτέ ένας ψυχολόγος ή ένας βιολόγος και να σας πει ότι κοίταξε, οι μεταβλητές εδώ είναι τέτοιες που με βάση τον τάδε αλγόριθμο βρήκαμε ότι η πράξη του ανθρώπου θα είναι αυτή. Μόλις το πει αυτό έχει πέσει έξω. Δεν, το είχα πει παλιότερα σε μια άλλη συνέντευξη, δεν υπάρχει μια βιοχημεία της ελευθερίας. Αυτό είναι μοναδικό στοιχείο στον άνθρωπο και με αυτό εγώ συνδέω και την προσευχή. Ως κοινωνία με το απόλυτο, η οποία χαρακτηρίζει πραγματικά με έναν τρόπο υπερβολικά προσδιοριστικό την ελευθερία αυτή. Αλλά υπάρχει και η ταυτόχρονη ελευθερία, κοινωνούμε με το απόλυτο με το οποίο προσευχόμαστε. Γινόμαστε απόλυτοι κατά χάρη. Προσέξτε αυτό, είναι πολύ σημαντικό γιατί οποιοδήποτε ολοκληρωτικό καθεστώς προσπάθησε στο παρελθόν να κόψει αυτού του είδους την επικοινωνία. Γιατί ο ολοκληρωτισμός κυνηγούσε πάντα τη θρησκεία. Αυτό ήταν απολύτως αποτεταγμένη. Διότι είναι ένα άνοιγμα ξαφνικά
προς το απόλυτο, το οποίο μου δίνει ταυτότητα απόλυτη. Και με τον τρόπο αυτό, εγώ γίνομαι μέρος του απολύτου και γίνομαι τόπος του απολύτου. Και λέω και κάνω πράγματα τα οποία είναι πέρα από τα αναμενόμενα και πέρα από την κλειστή ανθρώπινη φύση την οποία έχει στο μυαλό του πάντα κάθε ολοκληρωτικός ηγέτης ή στοχαστής. Ξέρετε, έχω γράψει στο βιβλίο μου αυτό για τον ολοκληρωτισμό και το φίλο μου αυτό στο Hans Fraiger, ένα πολύ σημαντικό, λίγο γνωστό στην Ελλάδα στοχαστή, στη μεταναζιστική Γερμανία, ο οποίος είπε ότι το χαρακτηριστικό του ολοκληρωτισμού, το ανθρωπολογικό, είναι ότι θα σας πει ότι ξέρω τις ανάγκες του ανθρώπου και ποιος είναι ο άνθρωπος. Και ορίζοντας τον άνθρωπο, θα τον ορίσει με έναν τέτοιο τρόπο, που μετά από λίγο όλοι θα νιώθουν ασφυξία. Αλλά οι ανάγκες οι οποίες επιτρέπεται να περάσουν από την τρύπα αυτή τη σχισμή που ανοίγει, είναι πολύ συγκεκριμένες. Και είναι αυτές, αυτές και αυτές. Το σεξ, έτσι. Ο φόβος του θανάτου. Η ανάγκη για τροφή. Και η θέληση για δύναμη να το κάνουμε λίγο πιο βαθύ. Αυτά είναι ο άνθρωπος σου λέει. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και κοινωνώντας με το απόλυτο, και η θρησκεία εδώ βέβαια είναι καθοριστική, ή η φιλοσοφία, ειδικά η αρχαία φιλοσοφία που προέβλεπε τέτοιου είδους έξοδο, θα σου λέει ο Ηράκλειτος, ακούω το λόγο και τον ακολουθώ, αυτό είναι επικίνδυνο. Διότι δεν ακούω εσένα, ακούω το λόγο. Ποιος είναι ο λόγος? Είναι η αλήθεια του παντός. Είναι ο Θεός που είναι ταυτισμένος με τον κόσμο στον Ηράκλειτο. Το ένα, αλλά Θεός. Κοσμοθεός, αλλά Θεός. Ή το ένα του Πλάτωνος. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά για ορισμένους ανθρώπους. Και είδαμε στο παρελθόν ότι όλοι οι ολοκληρωτισμοί με μεγάλη φροντίδα προσπάθησαν αυτά τα πράγματα να τα σταματήσουν, να τα ευνοχήσουν. Τώρα, στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να το δούμε έτσι. Διότι ο άνθρωπος πρέπει να βρει τον τρόπο να μην μεταβληθεί το ανθρώπινο είναι με όλες αυτές τις φοβερές αλλαγές. Γιατί θα εισάγουμε πράγματα στο ανθρώπινο είναι μέσα, τα οποία είναι πιθανό να μας οδηγήσουν σε μια τελείως άλλη ανθρωπολογία, η οποία είναι χαρτογράφητη, παντελώς. Και κυρίως δεν ελέγχεται, εκτός αν θέλουμε έλεγχο, τον οικονομικό έλεγχο. Που ασκούν όσοι θέλουν να κάνουν δεν ξέρω τι. Είμαστε σε μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για την ιστορία της ανθρωπότητας ολόκληρης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι στοχαστές του επίπεδου του Φουκώ, του Μισελ Φουκώ, είπαν πριν από χρόνια ήδη, ότι πλησιάζουμε στο τέλος του ανθρώπου. Αλλά το θέμα είναι η διαδοχή. Είναι το θέμα επίσης ότι αν τυχόν ανοίξουμε αυτές τις πόρτες διάπλατα, αν μπορεί να ασκηθεί πλέον έλεγχος. Δεν το φοβάμαι εγώ, το φοβούνται αυτοί που είναι πιο ειδικοί από μένα και τους οποίους εγώ διαβάζω. Ο Μπόστρομ, ο Ράσελ, ξέρω εγώ, ο Τέγκμαρκ κλπ. Εγώ δεν είμαι σε αυτά τα θέματα ο πρωτογενής ερευνητής. Είμαι κάποιος όμως που ξέρει φιλοσοφία, νομίζω, κάπως ως ένα σημείο. Ξέρει και θεολογία, τέλος πάντων, ως ένα σημείο. Και παρακολουθείτε τη συζήτηση που γίνεται μεταξύ των ειδικών και θέτει και αυτό τα ερωτήματά του, βέβαια. Και βέβαια θα βάλω και την ψυχολογία μέσα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο ανθρώπινος ψυχισμός έχει μια περιγραφή, έχει ένα όριο. Πολύ ωραία συγκεκριμένα, γιατί αυτό το ήξεραν όλοι. Από τον Αριστοτέλειο στο Φρόιντ και μέχρι το σημερινούς. Αν δεν το ξέρει κανείς αυτό, στη ψυχή μου, δεν ξέρει τι είναι η ψυχολογία. Η ψυχολογία είναι η δουλειά περί τα όρια. Ακριβώς. Τις ανθρώπινες, όπως το ριοφρόνι του ψυχικού οργάνου και τους τρόπους με τους οποίους διεξάγεται η σχέση μεταξύ των τμήματων της ψυχής. Η συγκρότηση ενός εαυτού, αλλά σε ψυχικό επίπεδο τώρα λέμε. Έχει, εντάξει. Λοιπόν, σε επίπεδο συμπεριφοράς, σε επίπεδο σχέση με τα πράγματα και τον κόσμο. Αυτό όλο το καθεστώς του ανθρώπινου ψυχισμού θέτει από μόνο του περιορισμού. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε τα πράγματα, πώς θα το πούμε, φροϊδική γλώσσα, και να βάλω το υπερεγώ στη θέση του ασυνειδήτου και το υπερεγώ στο εγώ στη θέση του υπερεγώ και το εγώ να το βάλω στη θέση του δεν ξέρω πιανού. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν σημαίνουν ότι κάθε επέμβαση στο ανθρώπινο πλάσμα πρέπει να έχει ένα χάρτη στα χέρια της.
Και αυτός ο χάρτης σήμερα δεν ξέρουμε αν υπάρχει, αν τον θέλει κανένας να τον έχει. Και επίσης υπάρχει το κοσμολογικό όριο, όταν ο Ηράκλειτος πάλι που θα έχετε παρατηρήσει τον αγαπώ, ότι ύβριν χρής βεν είναι μάλλον η πυρκαΐν, σημαίνει αλαζονία, η ύβρις, είναι ότι χειρότερο να υπάρξει, δηλαδή να ανατρέψει την τάξη του σύμπαντος αυτό και να προξενήσει χαοτικά φαινόμενα. Αυτά όλα σημαίνει ότι έπρεπε και πρέπει να ερωτηθούν πολλοί άνθρωποι για αυτά τα οποία γίνονται. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό... Δηλαδή, αν δει κανείς την εφραντική και τη βοηθητική πλευρά μονάχα του πράγματος, θα πει εντάξει, το θέμα είναι πάντοτε αυτό να μπορεί να μπει σε μια διαδικασία επικοινωνίας με τα ουσιώδη του κόσμου και του είναι και του σύμπαντος και του Θεού. Αυτό είναι το στοίχημα. Για το όφελός μας είναι αυτό. Σε μια πρώτη φάση, ναι, το ρώταγε. Από ένα σημείο και πέρα, όχι. Η εποχή της τεχνολογίας, όπως την αναλύει ο Κώστας Αξελός, για παράδειγμα, αλλά και άλλοι, ουσιαστικά ξεκινάει με τον Μάρξ. Δηλαδή, ο Μάρξ ουσιαστικά φαίνεται να προτιμάει αντί της φύσης, της φύσης τη τέχνη, αν έχει δίκιο ο Αξελός. Δηλαδή, να προτιμάει αυτό που την πράξη του ανθρώπου, ας πούμε. Την πράξη του ανθρώπου σε σχέση με το είναι. Λοιπόν, και όντως. Το θέμα είναι να αλλάξουμε τον κόσμο. Θα σου πει τότε, βέβαια, η εμπειρία που έχουμε έκτοτε είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι είδαμε ότι δεν μπορεί να γίνει απλά αλλαγή με μια καλή διάθεση. Μεγάλες καλές διαθέσεις καταδείξαν σε ποταμούς αίματος και εκατομμύρια εκατόμμες νεκρών με φρικτούς τρόπους, δηλαδή ανόητα πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και τα μπουλάκ και τα στάλαγκ και τα αυτά και τα ναζιστικά στρατόπεδα κλπ. Δηλαδή, δεν μπορούμε σήμερα να μιλάμε την αφέλεια του Μάρξ. Ασχέτως οποιασδήποτε άλλη τοποθέτηση στα οικονομικά και στα θέματα. Εκ τότε υπήρχε μια, και στο διαφωτισμό υπήρχε η διαφέλεια. Και αυτή η αφέλεια τη διαβάζει κανείς, αν έχει μυαλό στο κεφάλι του. Σας το χαστείς, αν δεν έχει μυαλό στο κεφάλι του και είναι μεταπράτης, δεν έχει τίποτα να καταλάβει, ούτως και αλλιώς. Το θέμα είναι ότι από αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, πολλοί γράφουν και μιλάνε με μεγάλη χαρά και τους διαβάζουν άλλοι πιο ανόητοι από αυτούς και τους καταλαβαίνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα βέβαια, ότι λένε τη διάλα, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτή είναι η χρήσιμη λύθη, ξέρετε. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι και στο διεθνή χώρο, έτσι. Και μερικά θέματα πρέπει να τα λύσουμε. Αντί να... Είναι άλλοι που μας κατηγορούν ότι γκρινιάζουμε, αλλά η δουλειά του διανοούμε να γκρινιάζει είναι. Όμως που δεν γκρινιάζει είναι μέρος του εκάστοτε συστήματος και ουσιαστικά διευκολύνει ακόμα και αυτός, αν είναι σοβαρός, κάποια στιγμή θα αναρωτηθεί για ορισμένα πράγματα. Το ζήτημα δηλαδή δεν είναι εάν θα πούμε ναι ή όχι στην τεχνολογία. Το ναι το έχουμε πει, έχει τελειώσει αυτό. Είμαστε στην εποχή, θυμάστε ένα άρθρο που γράψα, το οποίο θα είναι μέρος, θα επεκταθεί στο επόμενο βιβλίο που βγάζω, έχει τίτλο «Ο τεχνοπίθηκος και η αλήθεια», που ελπίζω να βγει γρήγορα. Δηλαδή, ο τεχνοπίθηκος είναι μια έκφραση που δεν έχω φτιάξει εγώ. Τεχνοπίθηκος, δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού, αλλά εγώ θέλω να δώσω έναν ορισμό. Ο τίτλος είναι «Ο τεχνοπίθηκος και η αλήθεια». Γιατί υπάρχει μια αλήθεια και υπάρχει και ο τεχνοπίθηκος. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να θέσουμε ανθρωπολογικά ερωτήματα. Αυτό είναι το ζουμί όλης της ιστορίας. Και σε αυτό πρέπει να συνδράμουν πολύ. Εγώ λέω ότι μπορεί να υπάρξει αυτό το πράγμα σήμερα ακόμα. Δεν νομίζω ότι όλους μας έχουν. Δεν ξέρω δηλαδή. Και, μα δεν συμφέρει, ξέρετε, ακόμα και στις μεγάλες εταιρείες που χρηματοδοτούν αυτά τα πράγματα. Δεν συμφέρει να μην γίνει έτσι το πράγμα. Να σας πω γιατί. Διότι και αυτοί οι δίπλα πέσουν στη εχμάλωτη άλλων δυνάμεων, τέτοιων παρεμφερών. Δεν είναι ότι εγώ μένω απ' έξω και εσύ είσαι σωσμένο. Δεν υπάρχει πλευρά νικητή και ηττημένο εδώ. Αν η τεχνητή νοημοσύνη πάει στραβά, θα πάει για όλους στραβά, ακόμα και για αυτούς που τις φτιάχνουν και τη χρηματοδοτούν. Καταλάβατε, είναι ένα πανανθρώπινο ερώτημα και ζήτημα. Και είναι το ζήτημα ακριβώς ενός νέου ανθρωπισμού αυτό ουσιαστικά.
ενός ανθρωπισμού ο οποίος θα σεβαστεί οτιδήποτε γίνει καλό μέχρι τώρα, θα είναι μια σύνθετη διερώτηση και ένας ανοιχτός στοχασμός, ο οποίος θα πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να τα συγκεντρώσει και να τα συνενώσει και να τα φέρει με μεγάλο σεβασμό σε διάλογο με τα πραγματικά γεγονότα και τις πραγματικές δυνατότητες που έχουμε σήμερα. Δεν είναι ένα φτηνό προβληματάκι το οποίο είναι, αφορά απλώς κάποιους, μια ομάδα περιθωριακή ανθρώπων. Ίσα ίσα. Γι' αυτό και βλέπω με χαρά ότι στα μεγάλα πανεπιστήμια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτό το δουλεύουν πλέον με συνέπεια. Και... Πάντως υπάρχει μια δυσκολία διαμόρφωσης και μετάβασης από παράδειγμα σε παράδειγμα. Ναι. Και καμιά φορά, ας πούμε, σκέφτεται κανείς μήπως απέναντι σε παράλληλους μονολόγους, μήπως και η ύπαρξη ενός παραδείγματος μέσα από μια μαρτυρία μπορεί να είναι σημαντικό για τον σύγχρονο άνθρωπο. Έχω την χαρά ή το προνόμιο, δεν ξέρω αν είναι χαρά, να συνδέομαι με ανθρώπους πολύ σημαντικούς που βρίσκονται στα όρια της έρευνας αυτής. Έχω επικοινωνία με ανθρώπους σήμερα που εργάζονται στον παγκόσμιο χώρο στην πιο προχωρημένη γραμμή, την πιο προχωρημένη γραμμή στα θέματα αυτά, και έχω μάθει και πολλά από αυτούς και μου κάνει εντύπωση ότι κάποιοι από αυτούς, ενώ είναι τεχνολόγοι, ενώ είναι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά όλη η ύπαρξή τους είναι ζυμωμένη με τη δημιουργία στον χώρο αυτόν και έχουν κάνει φοβερά πράγματα, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά σας λέω είναι κάποιοι από τους πρωτοπόρους. Θέτουν λοιπόν ανθρωπολογικά ερωτήματα και μάλιστα είχα πρόσφατα την εμπειρία με κάποιον ο οποίος είναι ένας από τους πρώτους των πρώτων, σας λέω αλήθεια, και με πλησίασε κάποια στιγμή και μου ζήτησε τι νομίζετε. Εγώ θα διαβάσει κάτι δικά μου, να κάνει διδακτορικό μαζί μου. Λέω στην ηλικία το διδακτορικό, στη φάση αυτή, ένας άνθρωπος είναι οικονομικά γίγαντας, ας πούμε, καταρχήν. Λοιπόν, να κάνετε με μένα. Ναι, εκτίμησα αυτά που λέτε, λέει, και καταλαβαίνω ότι είναι απόλυτα ανάγκη να γίνει. Θα κάνει ένα ηλεκτρονικό, ξέρω εγώ, φιλοσοφία της θρησκείας, κάτι τέτοιο, και θέτει τέτοια ερωτήματα, έχοντας φτάσει στην κορυφή αυτών των δραστηριοτήτων. Και είναι προς τιμή του αυτό. Διότι αν δεν γίνει αυτό, πού πάμε. Πάντα η ανθρωπότητα είχε τέτοιου είδους awareness, πώς το λένε οι Άγγλοι, δηλαδή εγρήγορση. Και έπρεπε να έχει. Αν δεν έχει, τα αποτελέσματα είναι δεινά. Είναι για όλους μας δεινά. Δεν είναι ότι είναι για κάποιον μόνο. Είναι σοβαρά τα θέματα, τα ζητήματα αυτά και μάλιστα είναι τόσο πολύ σοβαρά, δεν είμαι σίγουρος στην Ελλάδα έχει γίνει κατανοητό αυτό. Είπαμε, η Ελλάδα είναι μια ευτυχισμένη χώρα. Η τεμπέλια της έφορης κοιλάδας. Ευτυχία παντού. Και άμα τυχόν πει κανένας κάτι, θα το γράψουν μέσα. Όπως γράφανε για τον Ουελμπέκ πριν από χρόνια. Μπορώ να το ξεχάσω. Τα σπαρακτικά βιβλία του Ουελμπέκ. Ακόμα και αν διαφωνεί, κανείς πρέπει να καταλάβει ότι τα προβλήματα είναι πραγματικά. Περιγράφει. Και λέγανε, κοίτα τώρα τι γράφουν οι Γάλλοι. Δεν λες καλά που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι Γάλλοι. Θεέ μου. Έχω επαφή με μερικούς Γάλλους διανοούμενους σήμερα και το θεωρώ μια από τις πιο μεγάλες παρηγοριές της ζωής μου. Ακριβώς διότι έχουν αυτή την εγρήγορση μέσα από την κουλτούρα τους. Θαυμάσια η γαλλική κουλτούρα και είμαι ευτυχής που ανήκω, υπήρξα κι εγώ στο ξεκίνημά μου ένας μέρος φοιτητής μέσα στο γαλλικό χώρο και νομίζω πήρα κάτι από αυτό. Νομίζω πήρα κάτι. Και πήρα αυτό το questionnement, τη διερώτηση αυτή, ότι δεν είναι δεδομένο τίποτα. Εδώ είναι όλο δεδομένο, είπαμε. Δεν είναι όλο δεδομένο, τα βλέπετε τώρα, τους παπάδες θα ακούμε, τους συντηρητικούς θα ακούμε. Άπαξ κανείς δεν συμφωνεί με... Και αυτός που σας είπα προηγουμένως που είναι στην πρώτη γραμμή συντηρητικός είναι και αυτός. Όχι. Είδε το τρένο να έρχεται, όπως τα δύο τρένα στα τέμπη που συγκρούστηκαν και κάποια στιγμή είδε το ένα το άλλο. Αυτή η εμπειρία είναι φοβερή όμως. Βέβαια, στη συνέχεια πεθάνουν αυτοί που το είδανε. Αλλά αυτοί βλέπουν αυτό. Που εσύ δεν το βλέπει, είσαι στο 8ο βαγόνι. Και αβαρία σου. Τι βλέπει ο πρώτο. Όσο να φτάσει σε μένα, το σημάν. Αλλά θα φτάσει το σημάν
Παντού στο τέλος. Στο τελευταίο. Και εδώ είναι που έχουμε και συγγραφείς σημαντικούς και που τα έχουν πει αυτά από πολλά χρόνια. Θυμάμαι το Huxley τώρα. Και μόνο αυτός να ήταν. Έχουμε κατάλογο ολόκληρο ανθρώπων οι οποίοι με την εγρήγορηση του γνήσιου στοχαστή, ας πούμε, και έχοντας επαφή με πράγματα πιο σημαντικά από την καθημερινότητα, ναι, είδαν τα τρένα απέναντι. Κοιτάξτε, η λέξη συνείδηση στα ελληνικά είναι υπέροχη. Στα αγγλικά consciousness, conscious, δεν παραπέμπει ακριβώς στο ίδιο. Πάει να παραπέμψει, αλλά τέλος πάντων, καλά, εντάξει, και στη αγγλική con, αυτό το con στην αρχή, αλλά το συν είδηση σημαίνει ότι δεν είναι τίποτα κανένα, όπως σας έλεγα πριν, μόνο του. Δεν σημαίνει, δεν είναι δηλαδή το να καταπιείς τον κόσμο. Καταλάβατε, είναι να τον γνωρίσεις, να τη λέξη συνειδητοποίηση στα ελληνικά, που και αυτή είναι δύσκολο να μεταφραστεί, και εννοούμε ότι έχει μια σφαιρική εικόνα, καταπληκτικά σφαιρική όμως. Δεν είναι απλά ορθολογική, ούτε η ίδια η φυγεία δεν είναι, έχει να κάνει μόνο με τον νόμο. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα να οριστεί. Τι σημαίνει η φυγή σαν άνθρωπο. Δεν είναι τόσο απλό. Τα τεστ φυγείας είναι εντελώς παραπλανητικά. Υπάρχει μια τεράστια ικανότητα επαφής με τον κόσμο, που η οποία γι' αυτό και στην πληρότητά της δεν ξέρουμε τι είναι η συνείδηση. Η συνείδηση έχει να κάνει και με την αίσθηση και με την αφή, με τις αισθήσεις ολόκληρες, με το σώμα. Καταλυτική η εμπειρία του σώματος. Το σώμα μας κάνει ανθρώπινα όντα, ξέρετε. Όχι μόνο η ψυχή. Δεν μπορούμε να έχουμε συνείδηση χωρίς το σώμα. Ούτε καν διόφθαλμη όραση να βλέπουμε τον κόσμο. Ναι, ο νους ήταν κάτι που αντιμετωπίστηκε με τεράστιο σεβασμό και από φιλοσόφους και από τους πατέρες της Εκκλησίας. Μια διάσταση η οποία είναι υπερβατικότερη και από τις αισθήσεις. Με την έννοια όχι του νοητικού διανοητικού στοχασμού, αλλά με την έννοια της θέας του ενός, της θέας του παντός. Βέβαια, ο άνθρωπος έχει κρυμμένα πράγματα μέσα του και εδώ είναι το θέμα, την κατάσταση στην οποία ζούμε σήμερα. Κάνει τη φύση να μας κρυφτεί σε πολλά πράγματα. Δεν έχουμε την υφαλιότητα και την πνευματικότητα να τη δούμε, τη φύση των πραγμάτων, των όντων. Η αποκάλυψη του Θεού έχει να κάνει με όλα αυτά τα πράγματα. Η αποκάλυψη του Θεού, ξέρετε τι είναι. Είναι ο πνευματικός, δηλαδή ουσιαστικός φωτισμός των συμβαινόντων και των όντων. Αυτό είναι οι λόγοι των όντων. Δηλαδή είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος είναι έργο Θεού. Δηλαδή έχει ένα τεράστιο νόημα το οποίο δεν εξαντλείται ούτε στη χρήση του, ούτε στην απόκτησή του, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, δια των λόγων των όντων, όλα τα όντα παραπέμπουν στο δημιουργό τους, ο οποίος είναι άπειρος. Και ξαφνικά είναι ένα τεράστιο πεδίο πάλι, που ανοίγεται, που υποδεικνύει, όπως έχω γράψει, ίσως το έχετε δει στο άρθρο κοινό, ότι ουσιαστικά η τεχνολογία γενικά και η βιοτεχνολογία πρέπει να είναι διαλογική, όπως το λέω εγώ. Δηλαδή, ουσιαστικά να διαλέγεται με την πραγματικότητα των όντων των ανθρώπων και του Θεού. Να πηγαίνει εκεί που τους θέλουμε εμείς επομένως, όχι με την έννοια της χρήσης για θέληση και δύναμη, αλλά με την έννοια την πνευματική, εκεί που θα έπρεπε, θα ήθελε ο Θεός να πάει, να το πω έτσι. Είναι, μοιάζει σήμερα κατανόητο. Ο Βιτκενστάιν το λέει αυτό κάπου στο βιβλίο του. Και λέει, να πούμε, λέει ότι θα ήθελα να γράψω κάτι για που θα άρεσε στο Θεό, αλλά σήμερα αυτό δεν το καταλαβαίνει κανένας. Και μου κάνει εντύπωση πως ένας τέτοιο φοβερός νους όπως το Βιτκενστάιν το λέει έτσι. Πράξη για, από τον Αριστοτέλη. Ακόμα ξέρουμε ότι έχει ένα τέλος, δηλαδή ένα σκοπό με τη διπλή σημασία και τέλος και τέλος. Δηλαδή θέλει να φανερώνει ουσιαστικά την πραγματικότητα ενός λογικού εγχειρήματος μέσα στον κόσμο. Αυτό το λογικό στην αρχαία σκέψη και πολύ περισσότερο στη βιβλική σκέψη, το ενίσχυσε υπερβολικά αυτό, έχει να κάνει με την παρουσία του υπερτάτου μέσα στα πράγματα. Το πιο ασήμαντο είναι το πιο σημαντικό ταυτόχρονα. Δεν είναι απλώς μια μέλισσα. Είναι ολόκληρο το σύμπαν μες στη μέλισσα.
που σημαίνει να είναι μια ολόκληρη παρουσία του Θεού και πρόνοια του Θεού και στοχασμός του Θεού. Όλη η δημιουργία είναι στοχασμός του Θεού και αγαπητικός στοχασμός. Αυτό είναι συγκλονιστικό, γιατί μας θέτε μέσως όρια και ηθικά και πραγματικά. Ξέρετε, είναι πολύ χρήσιμη η θρησκεία. Η θρησκεία γενικά είναι πολύ χρήσιμο πράγμα για να σας το φωτίσει αυτό το πράγμα. Και όποιοι τα πετάνε στα σκουπίδια μας, θα βάλουν στη θέση τους. Ξέρετε, για αυτά που βάλουν στη θέση τους είναι γελία. Αυτό με πειράζει εμένα. Είναι αστεία. Μόνο για ανέκδοτα να τα λέμε. Σε άλλες εποχές, όταν οριμάσουν περισσότερο οι συνθήκες και δούμε άλλα πράγματα που δεν τα είδαμε ακόμα, θα ισχύουν ως ανέκδοτα. Αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, δηλαδή, στη θέση όλων αυτών. Χάνεται η μεγαλοσύνη των πραγμάτων και του ανθρώπου, αυτό είναι όλο. Χάνεται η μεγαλοσύνη της ανθρώπινης πράξης. Δηλαδή, ο άνθρωπος πράττει, λένε οι πατέρες, σαν ιερέας της δημιουργίας. Πού είναι αυτό? Που σημαίνει ότι ολόκληρο αυτό που συμβαίνει δείχνει κάπου. Και το δείχνει κάπου σημαίνει, γιατί πρώτον βλέπεις και εκείνον στον οποίο δείχνει, αλλά πράττεις και εσύ ανάλογα, ώστε να αξίζει να είναι η πράξη στο επίπεδο της αξίας της δημιουργίας. Δεν ξέρω αν είναι σαφή αυτά που λέω, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ είναι αυτό που συναντάει κανείς στους πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά και ανθρώπους που τους χρηματοδοτούν, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα από όλα αυτά και σου λέει να κάνω μονάχα αυτό. Βρε αυτό που κάνεις εσύ που τώρα το αγοράζεις και το κάνεις. Παρεμβλάψεις ένα τον ίδιο. Σένα τον ίδιο. Αυτό είναι το τραγικότερο από όλα. Αν δεν του δώσεις όρους και ορισμούς που να είναι ευρύτεροι και κάνει να γνωρίζει. Δεν είναι δηλαδή πολυτέλεια αυτά που λέμε τώρα. Είναι απόλυτη ανάγκη. Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα αυτό και είναι σε συνέχεια αυτό που είπαμε. Η αυτοσυνειδησία μιας τέτοιας οντότητας είναι μια αυτοσυνειδησία η οποία θα προέρχεται από μια απόλυτη προσωπική της επαφή με τον κόσμο, με το σύμπαν. Απάντηση είναι όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το σύμπαν της τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτό που εμείς φτιάχνουμε ως σύμπαν της. Αμέσως αυτό είναι σαν να είναι ένα κόκκινο φωτάκι στο που και μας λέει ότι πρόσεξε. Εδώ είναι σημαντικό αυτό. Διότι αν θέσεις, αν επιτρέψεις μετά στην τεχνητή νοημοσύνη να κάνει αυτή την υποκατάσταση, σημαίνει θα πρέπει να ξεχάσεις εσύ την ανθρώπινη σου, το ανθρώπινο σου σύμπαν και τις δυνατότητές σου, που είναι αυτές που είπαμε, οι φυσικές και οι μεταφυσικές, και να παραδοθείς σε έναν το οποίο δεν τις έχει. Δεν τις έχει. Το ρομπότ μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα και να έχει μια σχετική αυτοσυνειδησία. Αλλά ποτέ αυτή η αυτοσυνειδησία δεν θα προέρχεται από την απόλυτη επαφή με το απόλυτο παν που είναι ο κάθε άνθρωπος. Είτε το ξέρετε όχι. Συνδέεται με το παν ο άνθρωπος. Συνδέεται την ίδια στιγμή, ανά πάσα στιγμή από το μωρό που θα γεννηθεί μέχρι που θα πεθάνει, συνδέεται με το παν. Σαν να έχει χίλια καλώδια. Γι' αυτό είπα και είναι δύσκολο να ορίσουμε τη συνείδηση. Είναι απέραντη συνείδηση. Με πολλά φαινόμενα τα οποία. Έτσι. Και αν έρχεται μέσα εδώ και ο Θεός, βλέπουμε στην ιστορία των Αγίων ότι μπορούν πράγματα που έχουν συμβεί 520 χρόνια πριν, 30 χρόνια πριν, πράγματα που έρχονται που δεν έχουν δει ακόμα. Και τα ζήσαμε τέτοια με τους ανθρώπους αυτούς που εν πολλοίες μας βοήθησαν να μπούμε και στον χώρο τον θεολογικό και τον εξαιρετικό περισσότερο. Έτσι. Και για μένα απόλυτα αυτό δεν έχω καμία σχέση. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ σημαίνει ότι η πραγματικότητα του ανθρώπου τεράστια. Όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει, κοίταξε, βλέπω τη ζωή σου πριν από 30 χρόνια και βλέπω εκείνο και εκείνο που έχει γίνει και συμβεί. Ή βλέπω πράγματα που έρχονται και έρχονται μετά από 5-6 χρόνια αυτά. Ή βλέπει μέσα στην ψυχή σου πράγματα που εσύ ο ίδιος θα διανοηθείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει επαφή, έτσι, εδώ και με τη βοήθεια του Θεού πια, με ένα τεράστιο συμπαντικό κόσμο που είναι όλος ο κόσμος, όλο το σύμπαν. Ο Άγιος Πορφύριος, λέγαμε πριν να αρχίσει η κουβέντα με κάποιους φίλους, ότι όταν πήγαινες μαζί σου στο αυτοκίνητο, μπορείς ξαφνικά να δει ότι στο σημείο εκείνο αριστερά που περνάς, έγινε μια μάχη πριν από 100 χρόνια και σκοτώθηκαν άνθρωποι κλπ. Και μπορούσε να τη βρει και να την ψάξει να βρει την ιστορικό γεγονό. Μου έχει σημεί σε μένα, εκτός ότι έβλεπε τι έγινε μέσα μας και τι γινόταν παντού ή σε μέρη άλλα του γη που ήταν απρόσιτα τελείως. Όλα αυτά δείχνουν ότι
για τον άνθρωπο η ελευθερία και η θεοίδια, να το πω να χρησιμοποιήσω μια λέξη, είναι στον κόσμο του είναι του, στις δυνατότητές του. Επομένως, ο άνθρωπος έχει ιδιότητες και δυνατότητες που δεν μπορούν να κληρονομηθούν σε καμιά τεχνητή νοημοσύνη. Φανταστείτε λοιπόν πόσο τραγικό θα ήταν να θέσουμε στην τεχνητή αυτή νοημοσύνη να κυβερνήσει εντελώς τη ζωή μας, επειδή είναι πιο αποτελεσματική και πιο έξυπνη. Νομίζω ότι από αυτά που είπα είναι φανερό. Θα έθεταν το ερώτημα, δεν θα εξαφάνιζαν την τεχνολογία. Δεν μας ενδιαφέρει να την εξαφανίσουμε. Το αντίθετο. Να την κάνουμε από χρήση μας ενδιαφέρει και να είναι λιγότερο επικίνδυνη ή δυνατόν ακίνδυνη. Θα έμπαινε σε μια διαδικασία προσευχής και σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι όλο. Και για να φανούν και τώρα. Ήδη τώρα, αυτή τη μέση που μιλάμε, δεν ξεκαθαρίζει η ατμόσφαιρα. Ξεκαθαρίζει η ατμόσφαιρα. Και επομένως, με τον τρόπο αυτό, ναι, ο άνθρωπος ξέρει ότι είναι τούτο και είναι εκείνο. Και όχι εκείνο το που έχει στα χέρια του. Και αν το αφήσει από το τούτο να γίνει εκείνο, ο ίδιος ο άνθρωπος θα καταστραφεί στο τέλος. Θα έχουμε να κάνουμε με αυτό που λέμε μετανθρωπισμό, ουσιαστικά. Έτσι. Όπου είναι τα νερά χαρτογράφητα, έτσι. Ναι, δεν ξέρουμε πού πηγαίνουμε πια. Και εδώ είναι ακριβώς κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Γιατί να πας στα χαρτογράφητα, να υπάρχει και λόγος να πας. Επειδή μ' αρέσει, είπαμε σήμερα, η ηθική είναι η ηθική του γούστου, έτσι. Δεν μ' αρέσει. Μα σου αρέσει και τι έχει, σου αρέσει. Δεν μπορώ να το κάνω. Εντάξει, για ένα κουμπί να πατήσει αυτή τη στιγμή μπορεί και να καταστραφεί η ανθρωπότητα. Κοιτάξτε, αν η ελευθερία χωριστεί από τη σοφία, τότε η μεγαλύτερη ελευθερία είναι η πυρηνική έκρηξη. Μες δεν είναι, γιατί είναι ένα τεράστιο πράγμα το οποίο δεν έχει απόλυτη ελευθερία. Είναι τι ωραία, απόλυτη ελευθερία. Πατά το κουμπί και διαλύεται το σύμπαν. Αυτό δεν είναι απόλυτη ελευθερία. Δεν είναι όμως η ελευθερία μόνη τη. Γιατί είμαστε εικόνες ενός όντος απολύτου, το οποίο έχει ειδικώς από ελευθερία και άλλες χαρακτηριστικά, όπως είναι η σοφία, όπως είναι η ομορφιά, όπως είναι η αγαθότητα. Αυτά όλα πρέπει να τα βοηθάει η ελευθερία, όχι να τα καταστρέφει. Αλλιώς έχουμε μια ελευθερία η οποία έχει διαλύσει το σύμπαν. Τέτοια ελευθερία μπορεί να κάνει και ο Πούτιν αύριο, θα σχολιάσει και να βοηθήσει με ένα κουμπί στο οποίο το πατήσει. Ναι, γιατί η ελευθερία από μόνη της, όπως και η ομορφιά από μόνη της, δεν έχει νόημα. Καταλάβατε, η ελευθερία πρέπει να αφορά το είναι ή όχι. Αν δεν αφορά το είναι η ελευθερία, το όντως είναι και δεν το ενισχύει το όντως είναι, το αυτό που είμαστε. Και εδώ βέβαια έρχεται άλλο το ερώτημα της οντολογίας. Να αναλάβουμε την ελευθερία ως ευθύνη και ως σοφία. Ναι, τέτοιο φόβο μπορεί να υπάρχει. Τις δικλείδες θα τις βάλουμε ελεύθερα να τις βάλουμε. Οι δικλείδες μπορεί να ανανεωθούν επίσης, αν δούμε ότι άδικα μπήκαν κάποιες. Καλύτερα όμως είναι το προλαμβάνει να είναι οι γιατροί παρά το θεραπεύει. Το θεραπεύει μπορεί να γίνει ποτέ. Σε αυτή την περίπτωση η σοφροσύνη, κοινό χαρακτηριστικό και των αρχαίων σχολαστών και της νεότητας πατερικής θεολογίας, είναι το καλύτερο πράγμα. Το να ξαπολύσει τους δαίμονες και μετά το κουτί, όπως έλεγε, της Πανδώρας και το βλέπετε και αρχαία αυτή. Και μετά πώς θα μαζέψει τους ανέμους από αυτό, τι δεν θα τους μαζέψει ποτέ καταρχήν. Μιλάμε για δυνατότητα του ανθρώπου να σταθεί πάνω στον κόσμο σήμερα πια. Εδώ κινδυνεύει η φυσική μας ύπαρξη πια σήμερα, για να το καταλάβουμε αυτό. Το ανθρώπινο γένος, αν θα υπάρχει με βεβαιότητα μετά 50 χρόνια. Και πολλά είπα. Μου λέει προχθές κάποιος, άω λέει, το πετρέλαιο θα σωθεί σε 50 χρόνια, τι θα κάνουμε μετά. Ρε εσύ του λέω, θα υπάρχουμε μετά. Το πιο σοβαρό ερώτημα είναι αυτό. Το πετρέλαιο αν θα υπάρχει, είναι το θέμα. Ο Φρόιντ το ονόμασε Ντεστρούντο, έτσι και του θανάτου, δεν ξέρω πώς θα το πει, αλλά το βλέπω ότι υπήρχε. Και κυρίως δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Ανεξήγητο. Σου λέει, άρα υπάρχουν και τα δύο. Το πήρε από τον Εμπεδοκλή αυτό. Φιλότης Νίκος. Αυτό δεν εξηγεί τίποτα βέβαια. Είναι περιγραφικό.
Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες δυνάμεις οι οποίες ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο και ταυτόχρονα αυτό. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να το ζυγίσουμε στα σοβαρά αυτό πάρα πολύ. Δεν είναι δηλαδή ο Ιονέσκο, ένας μεγάλος συγγραφέας Ουρμάνος που πέθανε και πιστός χριστιανός, είδε το θέατρο του παραλόγου, φοβερός, καταπληκτικός. Τον διάβαζα από τότε που ήμουν παιδί. Και λέει αυτό, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πως ένας άνθρωπος, ας πούμε, που ετοιμαζόταν, είναι παπάς, ο Στάλιν, και φίτησε σε μια φοιτησιαστική ακαδημία, έγινε αυτό το τέρας που είδα, που ξέρω. Δεν εξηγείται αυτό εύκολα, λέει. Αυτό σημαίνει, έχει να κάνει και με την τερατοδία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ένα τέρας, δεν είναι φυσιολογικό. Με την έννοια του, της γάτας και του σκύλου. Το πρόβλημα είναι το πρόβλημα. Τέλος, είναι εικόνα του απολύτου. Αυτό το απόλυτο μπορεί να πάει είτε στο χάος και στην τερατοδία και στην κόλαση, είτε στον παράδεισο και στη ζωή την αιώνια και στη θεοειδή κατάσταση. Αυτές οι δυνατότητες του ανθρώπου είναι τεράστιες, γι' αυτό και θέλει να είναι πολύ προσεκτικός με τον εαυτό του και με τα έργα του. Αυτό είναι όλο. Και εκεί τίθεται το πρόβλημα πίσω. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της εποχής μας. Τα υπόλοιπα, το τι θα κάνει ο καθένας και τι θα κάνει και πώς θα αυτά, στο κάτω-κάτω μόνος του, να κάνει τι θέλει. Έτσι, δεν είναι θέμα δηλαδή μιας επέμβασης στην ελευθερία την προσωπική του καθένας. Όχι, 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 όχι. Είναι το μεγάλο ερώτημα του εάν θα τελειώνουμε με το λέξη ανθρώπινο είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Να τελειώνουμε με το ανθρώπινο είναι. Από εκεί πέρα μετά, πάτε όπου θέλετε, εγώ δεν μπορώ να καθοδηγήσω, δεν μπορώ να καταλάβω τι θα γίνει. Σας είπα να χαρτογράφετε τα νερά, κανένας δεν ξέρει να σας πει πού θα πάει το πράγμα αυτό. Και αν θα είναι ελεγχόμενο. Πώς θα είναι ελεγχόμενο, μα δεν ξέρεις πού πάει. Έχω γράψει σε αυτό το βιβλίο εδώ, την Εχθή Ιστορία και Εχθρή της, υπάρχει ένα παράρτημα για τις βιοψυχοτεχνολογίες του υποκειμένου. Λοιπόν, όταν τελειώσουμε με το είναι, μετά μπαίνει η ψυχολογία στη μέση. Τι σου αρέσει, πουλάκι μου, να κάνεις, κάν' το. Σας είπα ότι αυτόν το λέγατε στον Ηράκλειο και στον Πλάτωνα, θα άρχισε να τρέμει από την τρομάρα και από τη θόμη, την οργή του μαζί. Ποιος το έπαιδε, θα σου λέει, ότι μπορείς να το κάνεις. Όλη η αρχαία τραγωδία είναι στηριγμένη πάνω σε αυτό το απλό πραγματάκι. Το ότι δεν μπορείς να κάνεις ό,τι σου κατέβει. Το ότι ο κόσμος είναι ένα ενιαίο όλων και αυτό επηρεάζει τους πάντες και τα πάντα. Εκτός να πετάξουμε την αρχαία τραγωδία στα σκουπίδια και την αρχαία φιλοσοφία στα σκουπίδια και μας ενδιαφέρει μόνο το πώς νιώθει ο κάθε ταλέπορη ψυχούλα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να νιώθει όπως θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά να μην φτάσουμε σε σημείο, αυτό το πράγμα είναι ο μοναδικός νόμος υπάρξεως σήμερα. Το με ενδιαφέρει. Και να μαθαίνουμε στα παιδάκια ότι κοίταξε πουλάκι μου, ό,τι σ' αρέσει και ό,τι σ' αρέσει και ό,τι σ' αρέσει. Με αυτό το κάνεις τέρας, με αυτό αύριο είσαι να το εισάγεις στη θέληση για δύναμη. Διότι για να κάνει αυτό που θέλει θα σε σκοτώσει. Και πρέπει να σε σκοτώσει. Γιατί εσύ του το έμαθες. Είναι απίστευτο πως δεν το καταλαβαίνουμε αυτό σήμερα. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Με χίλιους τρόπους λέμε στα παιδιά σήμερα να κάνεις ό,τι σ' αρέσει, ό,τι σ' αρέσει. Και άμα σ' αρέσει τίποτα, μην ακούς κανέναν. Και μην γίνεται. Δεν πρέπει να ακούς κανέναν. Δηλαδή το σκύλο θα τον αφήσει να κάνει θέλει. Όχι, τον περιορίζεις. Τη γάτα τη κάνει αφήνει να κάνει θέλει. Λοιπόν, το παντοδύναμον που λέγεται άνθρωπος αυτό που μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο, τον αφήνει να κάνει ό,τι του κατέβει. Δηλαδή αυτό ανέβαζε όλους τους φιλοσόφους. Από τον πρώτο προσοκρατικό μέχρι τον τελευταίο. Ποιον θέλετε τελευταίο να βάλουμε. Να βάλουμε τον φίλο μου, τον αγαπητό μου, τον Ρέμι Μπραγκ στο Παρίσι. Ποιον να βάλουμε τελευταίο. Όλοι μαζί στα χώρα δεν θα έλεγαν. Έλεος, stop, κλείστε το. Αυτό το παραμύθι. Δεν είναι. Σταματάει μετά τελείως η ανθρώπινη μας ιδιότητα, καταλαβαίνετε τι λέω. Και γινόμαστε τέρατα. Μικρά τέρατα, μεσαία τέρατα, μεγάλα τέρατα. Αλλά τέρατα.